Κυρίες και κύριοι, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, μιας και η ώρα είναι 1:10, είναι αυτό που προαναγγείλαμε για να τα ακούσει ο κόσμος. Το μακελιό, κυρίες και κύριοι, έφτασε σε αυτό που λέμε απροχώρητη κατάσταση. Σκεφτήκαμε πολύ καλά για το τι θα πράξουμε και σκεφτήκαμε πολύ καλά για το τι θα πούμε. Εμείς δεν διεκδικούμε και το έχω ξαναπεί από εδώ πέρα, από εδώ μέσα, είμαστε δημοσιογράφοι καταρχήν. Δεν είμαστε πολιτικοί, δεν είμαστε κομματάρχες, δεν είμαστε μαυρογιαλούρια και δεν είμαστε κομματόσκυλα. Εκπροσωπούμε μία δημοσιογραφική προσπάθεια που απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Και θέλω να, άμα μπορούμε, να περνάμε και κάποια μηνύματα τα οποία είναι απαραίτητα για να καταλάβει ο κόσμος περί τίνος πρόκειται. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να ανακοινώσουμε δημόσια την ίδρυση ενός ενωτικού εθνικού πατριωτικού φορέα. Δεν είμαστε όμως πολιτικό κόμμα. Και δεν θέλουμε να γίνουμε πολιτικό κόμμα. Και βεβαίως όλος ο κόσμος λέει τι είναι αυτό. Θα είμαστε απόλυτα διαφωτιστικοί για το τι είναι αυτό που έρχεται, για το τι είναι αυτό που φτιάχνουμε. Καταρχήν, συγγνώμη, είδα μια σύγχυση, ένα φόβο, ένα πανικό. Με ρώτησε κάποιος προχτές, μα θα προχωρήσεις εσύ να φτιάξεις πατριωτικό κόμμα, και η απάντησή μου ήταν όχι. Δεν έχω καμιά διάθεση να φτιάξω κόμμα. Φορέα όμως στέγασης Ελλήνων πατριωτών, ιδεολογικής στέγασης Ελλήνων πατριωτών, έχουμε και μάλιστα πολύ μεγάλη. Γιατί μέσα από αυτή την εκπομπή, μέσα από αυτό το site και μέσα από αυτή την εφημερίδα που διαβάζετε κάθε μέρα, βγάζουμε ιδεολογικές και πολιτικές ειδήσεις. Απευθυνόμαστε λοιπόν στους Έλληνες πατριώτες που αγαπάνε την πληγωμένη πατρίδα τους, στις ηλικίες περισσότερο των νεαρών ανθρώπων. Και θέλω να μείνω σε αυτούς. Στις ηλικίες των παιδιών οι οποίοι έχουν συγχαθεί το πολιτικό σύστημα. Στις ηλικίες των παιδιών που μιλάω καθημερινά μαζί τους. Και δεν πάω να τους βρω εγώ. Έρχονται αυτοί και με βρίσκουν. Και δεν έρχονται αυτοί να με βρουν για να βγάλουν μια απλή selfie, όπως λένε, και να την ποστάρουν στο Facebook. Έρχονται γιατί θέλουν να μάθουν. Και θέλουν να μάθουν πού θα πάει το πρωί η χώρα. Γιατί περισσότεροι από αυτούς, κυρίες και κύριοι, είναι έτοιμοι να σηκωθούν, να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό. Γιατί το υπάρχον συχαμένο πολιτικό σύστημα δεν τους εκφράζει. Ποιος λοιπόν θα αφαιρέσει από εμάς τη δυνατότητα και την αναγκαιότητα να ιδρύσουμε έναν ισχυρό, εθνικό, ενωτικό, πάνω απ' όλα πατριωτικό φορέα που θα στεγάσει ιδεολογικά απόψεις Ελλήνων πατριωτών που μπορεί να ψηφίζουν το οποιοδήποτε πολιτικό κόμμα και δεν μπορεί να τους αφαιρέσει κανένας αυτό το δικαίωμα. Γιατί λοιπόν επιδιώκετε εσείς με διάφορα μηνύματα δικά σας να αποκόψετε αυτή την προσπάθεια και τη φοβόσαστε? Να βλέπω ένα φίλο, λέει, έλα και τι θα κάνω. Ό,τι γουστάρω ρε θα κάνω. Θα σου δώσω λογαριασμό. Άντε και επιδείξω νυχτιάτικα. Αυτή είναι η απάντησή μου. Όποιος λοιπόν μου λέει τι θα κάνεις, ό,τι κάνω κέφι θα κάνω. Αλλά αυτό που θα κάνω θα το πω και θα το καταλάβει ο κόσμος με τη γλώσσα της αλήθειας. Ούτε κόμμα είμαστε, ούτε κόμμα εκπροσωπούμε. Όποιος τολμήσει εδώ μέσα να μπει πολιτικός, θα τον πετάξουμε τις κλωτιές έξω. Δεν έχει κανένας δικαίωμα να επισέλθει σε έναν χώρο ο οποίος είναι ιερός. Σε ποιους απευθυνόμαστε? Σε αυτούς που αγαπάνε τη σημαία μας, ρε. Σε αυτούς που αγαπάνε την πατρίδα μας. Και τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε κέφι εμείς θα κάνουμε. Σιγά μην σας το αποκαλύψουμε. Άρα λοιπόν, μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας, μεγάλη πλατφόρμα στο μακελιό.gr. Θέλουμε συμμετοχές, ήδη έχουμε συμμετοχές. Θέλουμε συμμετοχές από κάθε νομό της Ελλάδος. 2, 3, 5, 10. Την πλατφόρμα αυτή δεν τη βλέπει κανένας άλλος. Μόνο εσείς και εμείς. Δεν θα δημοσιοποιείται πουθενά άλλου. Και από εκεί μέσα θα σχεδιάσουμε τα επόμενα βήματα.
Πρώτο βήμα. Έχουμε ξεκινήσει την προσπάθεια, που δεν είναι και ιδιαίτερη, να μαζευτούμε 150-200-300 άτομα. Όσοι μαζευτούμε, θα σας ανακοινωθεί προσεχώς τις επόμενες ημέρες, για να πάμε έτσι να πούμε ένα καλό βράδυ, ένα καλό απόγευμα σε ένα πολιτικό πρόσωπο που έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στον ελληνικό πατριωτικό χώρο. Εδώ κοντά είναι. Να πάμε έτσι να τον κεράσουμε, να του πούμε τι κάνει, πώς είναι. Θα μάθουμε τι ώρα είναι σπίτι του. Το έχουμε σχεδιάσει. Οι κλήσεις θα ανακοινωθούν κατηδίαν. Διότι εμείς δεν έχουμε σχέση με το καθεστώς, ούτε ρουφιάνοι του καθεστώτος είμαστε. Διότι κάτι άλλα ρουφιανάκια, τρολάκια και κάτι πηδικταράδες μάγκες είπανε, α, τι μαζεύεις ονόματα και διευθύνεις, τι τα θέλεις, ό,τι γουστάρω τα θέλω να τα φάω. Τι σας πειράζει εσάς, γιατί φοβάστε. Μη σας πάρουμε τον κομματικό σας στρατό, δεν παίρνουμε κανένα κομματικό στρατό, χαλαρώστε, καθίστε στις καρέκλες, Βελόπουλοι, Μιχαλολιάκοι, Καρατζαφέριδες, Κρανιδιώτιδες, εγώ τους αγαπώ όλους, έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Όλους τους αγαπώ, Πλεύριδες κλπ. Μη φοβάστε, δεν σας παίρνουμε κομματικό στρατό. Δεν θέλουμε. Όπου ψηφίζετε, ψηφίζετε. Εμείς θέλουμε άλλα πράγματα. Να μην πάμε ένα βράδυ, ένα απόγευμα. Δεν με ενδιαφέρει, ρε κουμπάρε, τι έγραψε ο Βελόπουλος. Δεν με ενδιαφέρουν, ρε. Δεν καταλαβαίνετε ότι δεν με νοιάζει τι έγραψε, ρε, ο καθένας. Δεν με νοιάζει, δεν με ενδιαφέρει. Δεν κοιτάω δίπλα μου, κοιτάω μόνο μπροστά. Να πάμε λοιπόν να πούμε μια καλησπέρα σε έναν πρώην υπουργό ινήν ή εν ενεργεία. Να πάμε να πούμε μια καλησπέρα σε έναν πρώην πρωθυπουργό που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Να του πάμε λίγα βερίκοκα, να του πάμε λίγα καρπούζια, να του πάμε λίγα πεπόνια, λίγα λεμόνια. Να τον κεράσουμε τον άνθρωπο, λίγα γιαούρτια. Γιατί. Γιατί να μην προχωρήσουμε κι εμείς, να πάμε να πούμε μια καλησπέρα. Όσοι είμαστε, ρε παιδιά, 150-200, να μαζευτούμε και παραπάνω. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Να προχωρήσουμε έτσι λοιπόν σε κάποιες τέτοιες μικρές ενέργειες. Και μετά να ξεκινήσουμε τα μεγαλύτερα. Να μαζευτούμε σε ένα χώρο, να κάνουμε μια συγκέντρωση κάτω από τα γραφεία της εφημερίδος μας, να ανταλλάξουμε κάποια μηνύματα, να βρούμε κάποιους ανθρώπους στις μεγάλες επαρχιακές πόλεις και αν δεν είναι δυνατόν σε όλη την Ελλάδα για να μας, όχι να μας εκπροσωπήσουν. Όχι να μας εκπροσωπήσουν. Να είναι μαζί μας. Διαδώστε και μεταδώστε το μήνυμα σε κάθε γειτονιά ότι ξεκινάμε από απόψε. Τι θέλω από εσάς, για να γίνουμε έτσι λίγο, να τους γίνουμε λίγο, να τους μπούμε λίγο καρφί στη μύτη. Πρώτο βήμα. Να το δούμε. Πάρτε αύριο την εφημερίδα Μακελιό και όποιοι δεν έχουν να με πάρετε τηλέφωνο, σας δώσω εγώ λεφτά να την αγοράσετε. 80 λεπτά κάνει. Όποιοι δεν έχετε στο τηλέφωνο, θα παίρνω τους περιπτεράδες, δώστε τη τσάμπα! Δώστε τη τσάμπα! Χρεώστε τα σε εμάς! Αν είναι για 80 λεπτά που να πάρει ο διάολος και να σηκώσει. Κόψτε το πρώτο σέλιδο. Πρώτο βήμα. Πάρτε αύριο την εφημερίδα. Επαναλαμβάνω, όσοι δεν έχετε θα λέτε πίστοση. Πίστοση θα λέτε, ναι, πίστοση. Πιστωθεί σε μένα, ρε, δεν τρέχει τίποτα, ρε. 80 λεπτά δεν είναι για μας ένα μεγάλο ποσό. Θα το καλύψουμε. Κόψτε το πρώτο σέλιδο και κολλήστε το σε όλες τις κολόνες όλης της Ελλάδος. Όλης της Ελλάδος, ρε! Για να καταλάβουν ότι υπάρχουμε. Ένα πρώτο βήμα είναι αυτό. Το δεύτερο βήμα, επίσκεψη στο σπίτι ενός συγκεκριμένου πολιτικού που έχει κάνει πολύ μεγάλο κακό στη χώρα. Μα λέει ο άλλος, τι θα κερδίσουμε. Θα κερδίσουμε, γιατί κανένας δεν βγαίνει πια στον δρόμο. Και αν αρχίσουμε και βγαίνουμε 50, θα γίνουμε 50.000. Το καταλάβατε. Εκεί αποσκοπούμε. Μας φοβούνται γιατί είμαστε πολλοί και αποφασισμένοι. Δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν κάνουμε κέφι τους πολιτικούς γαμιόλιδες της χώρας που κατέστρεψαν την Ελλάδα. Είμαστε πολλοί αποφασισμένοι και θα τους πάρουμε φαλάκι. Δεν, επαναλαμβάνω, όποιοι ψηφίζετε τους κομματικούς σας μηχανισμούς, είναι δικαίωμά σας. Δεν σας αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα. Δεν ψάχνουμε για ψηφοφόρους. Ψάχνουμε για συμμετοχές να κατέβουμε στον δρόμο.
Διότι αν καταλάβατε τι λέω, πού ήταν τα αστικά πολιτικά κόμματα γαμώ τον πελά του όταν ψηφιζόταν το Μνημόνιο 4 και διαπραγματευόντουσαν έξω από το Χίλτον όλοι αυτοί οι βρωμιάριδες? Ούτε ένα πολιτικό κόμμα δεν έκανε μια πολιτική συγκέντρωση έξω από το Χίλτον. Γιατί? Ήταν αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας. Μπα! Τι λέτε? Και δηλαδή αν πηγαίναμε εμείς 500 άτομα θα μας διώχνανε? Με τι? Με τον κόλο! Εμείς κυρίες και κύριοι θα πηγαίναμε ειρηνικά. Θα πηγαίναμε λεβέντικα. Θα πηγαίναμε πατριωτικά. Και δεν θα πηγαίναμε με καμία κομματική σημαία παρά μόνο με τη σημαία της Ελλάδος. Ή το δικέφαλο. Ή το δικέφαλο. Όχι τη ΣΑΕΚ του ΠΑΟΚ, το δικέφαλο. Φέρτε και του ΠΑΟΚ και τη ΣΑΕΚ, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Και εκεί, πέρα από ομάδες είμαστε. Και την ΑΕΚ την αγαπάμε και τον ΠΑΟΚ τον αγαπάμε και τον Ολυμπιακό τον αγαπάμε, τον Παναθηναϊκό και τον Απόλλωνα και όλες τις ομάδες της Ελλάδος. Γιατί είναι ελληνικές. Μόνο τις τουρκικές δεν αγαπάμε. Άρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, ο σκοπός μας είναι ένας. Να πιέσουμε την κατάσταση. Διότι αν ακούσουν, λέει ο Χίος τώρα, θα πάρει τους 5 τρελούς να βγει στον δρόμο. Δεν είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να καλέσουμε τον πατριωτικό κόσμο και τα πατριωτικό κόμματα να βγουν στο πεζοδρόμιο να διαμαρτυρηθούν? Δεν βγαίνει κανένας. Και γιατί να δώσουμε δικαίωμα στους αστυνομικούς να μας ρίξουν χημικά, αφού οι αστυνομικοί μας συμπαθούν, μας αγαπάνε, είναι αδέρφια μας? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα υπάρξει μπάτσος που θα ρίξει σε μένα χημικά. Το αποκλείω. Γιατί με σέβονται. Τώρα, εάν μας ρίξουν χημικά, έχουμε τον τρόπο να τις αντιμετωπίσουμε. Αλλά κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο να δείτε. Η κατάσταση παραπήγε. Κανένα αστικό κοινοβουλευτικό κόμμα δεν βγαίνει στον δρόμο. Ο Κούλης ο Μητσοτάκης, ρε Κούλη, Κούλη, ρε Κούλη, Κούλη, πού είσαι ρε Παλιοπούλη, πού είσαι ρε Γκαρντάση, πού είσαι ρε αδερφέ μου, πού είναι ρε οι φιλελέδες της Νέας Δημοκρατίας να βγουν στον δρόμο, τους έχεις μαντρωμένους ή τα έχεις κάνει μια τάτσι μιτσικότσι παλιοκουβαλίτσα με τον Τσίπρα? Το δεύτερο έχεις κάνει. Έχεις πει στους νεοδημοκράτες να μην βγαίνουν στον δρόμο. Έτσι τους έχεις πει. Και μου λέει ένας φίλος ο Κώστας ο Χανιωτάκης, πόσα μνημόνια ακόμα θα φέρουν ακόμη αυτό στον κόσμο, δεν χόρτασαν? Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε ότι έχει φτάσει το σκατό μέχρι εδώ πέρα, αλλά όχι στο δικό τους στόμα, στο δικό μας. Εμείς κυρίες και κύριοι θα πληρώσουμε την ύφη στο τέλος και την πληρώνουμε τώρα. Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, οι γονείς σας πόση σύνταξη θα παίρνουν μέχρι το Σεπτέμβριο? Αντιλαμβάνεστε κυρίες και κύριοι, και εγώ τα ζω τώρα. Μα επειδή τα ζω, σας τα λέω. Πόση σύνταξη θα παίρνει η καημένη μανούλα μου τώρα που πέθανε ο πατέρας μου? 500 ευρώ. Και με 500 ευρώ εγώ ρωτώ, μπορεί να ζήσει μια γυναίκα 72 ετών? Μπορεί να πάρει τα φαρμακά της? Μπορεί να πάρει να φτιάξει τη θέρμανσή της το χειμώνα που από ό,τι φαίνεται θα έχουμε και δύσκολο καλοκαίρι και δύσκολο χειμώνα? Αν της έρθει η ΔΕΗ 350 ευρώ, πού θα βρει να τα πληρώσει η έρμη χριστιανή? Αλλά θέλει τη βοήθεια του παιδιού της. Υπάρχουν όμως κυρίες και κύριοι και κάποιοι συνταξιούχοι οι οποίοι δίνουν χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Και βγήκε ένα μαλακιστήρι, αλλά δεν μιλάνε έτσι οι δημοσιογράφοι. Πώς μιλάει ο Χίος? Ρε άστε στον διάλογο που θα μου πείτε και πώς μιλάω, όπως κάνω κέφι θα μιλάω, γιατί σας έχω γραμμένο στα αρχίδια μου. Δεν το έχετε καταλάβει ακόμα? Πώς μιλάει αυτό το παλιόπαιδο? Όπως κάνω κέφι ρε μιλάω. Υπάρχουν συνταξιούχοι κυρίες και κύριοι που δίνουν χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους. Παίρνουν 500, τους δίνουν 100. Τους δίνουν όμως. Τώρα που θα παίρνουν 400 δεν μπορούν να τους δίνουν ούτε τα 100. Υπάρχουν οικογένειες που ζουν με τις συντάξεις των γονιών τους. Υπάρχουν άνθρωποι σκοτωμένοι. Για 2 χρόνια άνεργοι και 3 που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Σε αυτού θα απευθυνόμαστε. Εάν λοιπόν κυρίες και κύριοι δεν αποφασίσουμε να βγούμε στο δρόμο έστω και 50 για να γίνουμε μετά 5.000, και βεβαίως ακούστε να δείτε, εμείς ξέρουμε τις ακροβασίες, ξέρουμε τις πουστιές και ξέρουμε και τα μαλακιστήρια εκείνα που έρχονται με τα σφυριά και με τις
Μολότοφ. Γιατί δεν πάμε στο Σύνταγμα, κυρίες και κύριοι. Εμάς οι ακτιβιστικές μας ενέργειες θα είναι μελετημένες, στρατιωτικά σχεδιασμένες και επιλεγμένες. Δεν είμαστε τάγματα, δεν έχουμε καμιά σχέση με το στρατό, δεν έχουμε καμιά σχέση ούτε με τις θεοπράσινες, ούτε καμιά σχέση με τα τάγματα εφόδου. Μακριά από εμάς αυτά. Αλλά το να πας και να ξεκινήσει σιγά σιγά μια προσπάθεια εκφοβισμού, ιδεολογικού εκφοβισμού, όχι τρομοκρατίας ή πρακτικού ή οτιδήποτε άλλο εκφοβισμού. Να πάρουμε δηλαδή πέτρες και να σπλακώσουμε τις πέτρες. Εγώ δεν είμαι υπέρ αυτής της απόψης. Επειδή λοιπόν οι περισσότεροι από εσάς που μου στέλνετε μηνύματα και ένας από αυτούς με έχει εκνευρίσει, είναι μεγάλη κότα. Όσοι κάνετε κέφι θα ανταμωθούμε στο δρόμο. Εγώ, κυρίες και κύριοι, επειδή με κατηγόρησαν πολλές φορές ότι δεν μπήκα μπροστά, βλέπω ότι δυστυχώς τα αστικά κόμματα που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Κοινοβούλιο και μερικά από αυτά θέλουν να λέγονται και επαναστατικά, έχουν καθίσει. Και θα μιλήσω ξεκάθαρα. Η Χρυσή Αυγή δεν μπορεί να αντιδράσει, γιατί έχει μια δίκη. Εγώ είμαι απόλυτα συγκαταβατικός με αυτό το που περνάει η Χρυσή Αυγή, χωρίς να πιστεύω στη Χρυσή Αυγή και χωρίς να λέω ψηφίστε τη Χρυσή Αυγή. Ξεκάθαρα πράγματα. Η Χρυσή Αυγή, και συμμερίζομαι και παραλαμβάνω, ιδεολογικά μπορεί να μην ανήκω σε αυτό το χώρο. Δεν μπορώ όμως να μην πω ότι... δεν μπορώ να πω ότι στεναχωρήθηκα και πολύ προχτές που είδα τον Κασιδιάρη να την πέφτει στο Δένδια. Εγώ θα πω τη μαύρη μου αλήθεια. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρξει και μερεμέτη. Εγώ θεωρώ ότι κάποιο μερεμετάκι, μικρό μερεμετάκι, έτσι ένα σπροξηματάκι, σου ακουμπώ λίγο το κολαράκο, θα υπήρξε. Δεν μπορεί, λιάκος είναι αυτός, δεν μπορεί να το, μην τον γλέντισε λίγο, θα τον γλέντισε, δεν μπορεί. Δεν έχω συμπάθεια στον κύριο Κασιδιάρη, ούτε είναι αδερφός μου. Ούτε είμαι με χαρτζηλικόνι. Έχω μια συμπάθεια γιατί, εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος είναι δυναμικός. Ο φίλος μου Μιλωνάκης τον αποκάλεσε ψυχασθενή. Διαφωνώ, Αντώνη. Διαφωνώ με τη φρασιολογία σου. Όχι. Πλην όμως, σέβομαι την άποψή σου και τη δημοσίευσα και στην εφημερίδα και δέχτηκα πολλές κριτικές γι' αυτό. Με πήραν τηλέφωνο άνθρωποι και μου είπαν ο Μιλωνάκης λέει παλιοκουβέντες. Είναι παλιοκερατάς. Δεν είναι παλιοκερατάς. Εκφράζει ελεύθερα την άποψή του και αυτός ο Χριστιανός. Είναι άνθρωπος του Καρατζαφέρη. Δεν με νοιάζει ρε αν είναι άνθρωπος του Καρατζαφέρη. Πατριώτης είναι. Θα το δείξει στην πράξη κι αυτός. Εμένα μου αρκεί αυτό που είπε, συστρατεύομαι χωρίς να ζητάω τίποτα. Ελπίζω, Αντώνη, να το θυμηθείς αυτό και μεθαύριο. Όταν έρθεις μαζί μου να πάμε στο σπίτι του πολιτικού. Ή θα πεις δεν έρχομαι γιατί φοβάμαι. Θα έρθεις. Όλοι έτσι δοκιμαζόμαστε. Επιδίωξή μας λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, για να μην πολυλογούμε, να βγάλουμε κάποιο κόσμο στον δρόμο. Ειρηνικά μην φοβόσαστε. Δεν πάμε να σας ρίξουμε. Εμείς δεν έχουμε μολότοφ. Δεν κρατάμε όπλα. Δεν κρατάμε σίδερα. Είμαστε άοπλο πλήθος. Και θα πρέπει να σεβαστείτε την προσπάθειά μας. Θέλετε να μας συνοδέψετε, συνοδέψτε μας. Σαν τις πουτάνες εσείς από κοντά και εμείς μπροστά ο λαός. Και εσείς από πίσω τις πουτανίτσες. Να μας συνοδέψετε. Θα σας αφήσουμε. Ρε, δεν πας να γαμηθείς νυχτιάτικα, με έχει πρίξει ένας, ας πούμε. Άρα λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι εάν τώρα ο κόσμος κάνει πίσω σε αυτά τα οποία πρεσβεύει, σε αυτά τα οποία πιστεύει και σε αυτά με τα οποία ζει καθημερινά, δηλαδή με το να πάσχει χωρίς να έχει 5 δραχμές στο παντελόνι του, εάν αφήσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα την πατρίδα μας, τελειώσαμε. Εγώ γι' αυτό πήρα αυτή την πρωτοβουλία. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Τελειώσαμε, το αντιλαμβάνεστε. Μας έχουν τελειώσει. Είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό που προστάζει το καθήκον μας. Δεν μπορούμε να τους αφήσουμε. Εάν τους αφήσουμε τώρα, είμαστε τελειωμένοι. Μας έχουν τελειώσει ήδη. Πρέπει να δείξουμε τα δόντια μας. Και τα δόντια μας είναι η παρουσία μας. Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε για τα παιδιά μας.
Δεν μπορούμε να κάτσουμε σπίτι μας και να τρώμε το αχώνευτο φαγητό τους, το οποίο είναι η πείνα, η μιζέρια και η πίκρα. Είπαν λοιπόν μερικοί, είσαι δηλώσεις, είσαι κοιωτής κλπ. Ορίστε λοιπόν, εγώ μπαίνω μπροστά. Εσείς ακολουθείτε. Εγώ μπαίνω μπροστά. Θα πιεστώ, θα πιέσω το χρόνο μου, θα παλέψω να βγάζω κάθε μέρα την εφημερίδα μου και να τη φέρω να τη μοιράζω, να την παίρνετε τσάμπα. Αλλά θα μπω μπροστά. Και όχι μόνο εγώ. Δεν θα μπω μόνο μπροστά εγώ. Θα μπουν και άλλοι μπροστά. Θα υπάρξουν και άλλοι μπροστά. Εγώ δεν θέλω ούτε να ηγηθώ, ούτε να φαίνομαι τίποτα, αδιάκριτος. Εγώ θέλω άλλους μπροστά. Αυτούς που δεν έχουν να δώσουν ψωμί στα παιδιά τους, αυτούς που δεν έχουν να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητό τους, αυτούς που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, αυτούς που έχουν αυτοκτονήσει οι οικογένειές τους, αυτούς οι οποίοι πονάνε και αγαπάνε την πατρίδα τους. Γιατί εμείς ούτε τη βία γουστάρουμε, ούτε τη βία υπερασπιζόμαστε. Το δίκαιο μας θέλουμε. Το δίκαιο μας. Διότι μας πνίγει η αγανάκτηση, η στεναχώρια και πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, μας ανεβαίνει μέχρι εδώ η πίκρα για αυτό που περνάει η πατρίδα μας. Όσοι λοιπόν από σας είστε μάγκες και έχετε τα κότσια, ελάτε και πάμε να μετρηθούμε με το σύστημα. Αλλά εμείς δεν θα βγάλουμε όπλα, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν έχουμε τέτοιες βλέψεις όπως έχουν αυτοί οι κατσαπλιάδες που κατεβαίνουν με τις μολότοφ και εκείνη την περιουσία του κόσμου. Δεν έχουμε καμία σχέση μαζί τους.